Ολυμπιακό Ζάλγκη 90-80 τελικό αποτέλεσμα. Σε ένα παιχνίδι που θα το χαρακτήριζα όπω το χαρακτήρισαν και όλοι όσοι μίλησαν μετά τη λήξη του. Περίεργο. Γιατί, Γιατί ο Ολυμπιακό στο πρώτο φετινό εντό έδρα παιχνίδι του στη Euroleague κλήθηκε να παίξει σε άδειε εξέδρε. Πάμε σήμα και ξεκινάμε. Η πρώτη περίοδο ήταν μια περίοδο, θα την έλεγα, περίοδο προσαρμογή του Ολυμπιακού στο όλο κλίμα. Στο άδειο γήπεδο, στην Ζάλγκηρη, η οποία με την ευκαιρία αυτή του ότι έπαιζε σε ένα άδειο γήπεδο μπήκε με θράσο στο παιχνίδι και δεν πήγε καλά η πρώτη περίοδο για τον Ολυμπιακό. Έβαλε δύο τρίποντα η Ζάλγκη, αλλά κυρίω ο Ολυμπιακό δεν έπαιζε καλά. Δεν ήταν δηλαδή ότι έπαιζαν τόσο τρομερά οι Λιθουάνοι. Ο Ολυμπιακό στην πρώτη περίοδο, για να καταλάβετε, είχε ένα στα 7, με ένα στα 7 τρίποντα και με πέντε λάθη. Πέντε λάθη στην πρώτη περίοδο, σε μία περίοδο, είναι πάρα πολλά. Η στρατηγική του Ολυμπιακού ήταν να παίξει με το φαλ, γιατί αν θυμάστε, το παιχνίδι στην Παρσελώνα ήταν ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο για τον Πολομπόη και για ένα πιο Χαμηλό και πιο ευέλικτο σχήμα. Αυτό το παιχνίδι είναι, φτια, ήταν φτιαγμένο για τον Φαλ. Η δεύτερη περίοδο ήταν εντελώς, κάτι εντελώ διαφορετικό. Ο Ολυμπιακό συνήλθε, αναμενόμενο ήταν έτσι, και άρχισε να εκμεταλλεύεται το βάθο του πάγκου του Λαρετζάκη με το παιχνίδι, η Μακίσικ με το παιχνίδι. Ε, μάλιστα, και ο Μπολομπόη μπήκε για λίγο. Ε, ο Λάρι έκανε ένα φλότερ και στα καπάκια ο Μακίσικ κλέβει την μπάλα, του γίνεται αντιαθλητικό. Και έτσι ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα στο σκορ αμέσω. Έρχεται άλλο ένα τρίπο του Λαρετζάκη και αρχίζει και μπαίνει το παιχνίδι σε μια σειρά. Μπήκε στι γραμμέ που λένε, στι ράγε. Ε, υπάρχει μια φάση στα 6 και 2 πριν το τέλο του ημιχρόνου. Ένα καθαρό αντιαθλητικό πάνω στο Σλούκα το οποίο δεν το δίνουν οι, οι διαιτητέ. Βάζει δύο σερή οι η και το παιχνίδι πάει στο 34-33 και εκεί ο Ολυμπιακό αποφασίζει να μην κάνει τίποτα άλλο από το να αρχίσει να πηγαίνει προ το καλάθι. Ή περνώντα την μπάλα με στον φαλ ή με κάποια drive, διότι η Ζάλγκηρη είχε ειχε συμπληρώσει πεντε φάουλ και θα μπορούσε να ξεκονομήσει από τι βολέ πόντου. Πολύ, πολύ σωστή σκέψη και απλή σκέψη, αλλά πολύ σωστή. Πρα, πραγματικά ο Ολυμπιακός κατάφερε με τον Φαλ και με τον Βεζέγκοφ, ο οποίο σε όλε τι περιπτώσει παντού, σε όλη, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, από, την, από τη δεύτερη περίοδο και μετά ήταν παρόν και ήταν ο, ο, και ο αποδέκτη πολλών ε, από τι πάσει του Σλούκα. Αλλά και γενικά ήταν, είχε εξαιρετική τοποθέτηση, κίνηση και αντίληψη του χώρου. Ένα εξαιρετικό Βεζέγκοφ, σήμερα ο οποίο θα δείτε μετά ότι έχει κάνει όργια στο παιχνίδι. Ένα Βεζέγκοφ, ο οποίο δεν είχε κάποια έκρηξη στην απόδοσή του, ήταν, έκανε αυτή την πολύ μεγάλη εμφάνιση σήμερα, όντα σταθερά καλό. Δηλαδή, βλέπετε ότι δεν τον έχω αναφέρει μέχρι στιγμή. Αναφέρω το τρίμπο του Λαρετζάκη ή το, το Μαρκί α πούμε. Δεν αναφέρω τον Βεζέγκοφ, γιατί ο Βεζέγκοφ ήταν συνεχώ μια απειλή. Συνεχώ. Λοιπόν, και αμυντικά πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ε, αυτή η. Uh, αυτή η στρατηγική του Ολυμπιακού με το να περνάει την μπάλα στο φαλ δεν μπορούσε να, την, uh, να αντιμετωπιστεί από την uh, ομάδα της uh, Ζάλγυρης. Γιατί? Γιατί η Ζάλγυρης δεν έχει την ποιότητα από το καλάθι για να μπορέσει να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Φαλ, ο οποίο μπορεί να μην είναι σούπερ αθλητικός, όμως είναι ένα θηρίο κάτω από το καλάθι και παίζει με μυαλό. Σε δύο κυρίως περιπτώσεις, έχει ενεργήσει πάρα πολύ ωραία βλέποντα ότι έχει πάρει την από το καλάθι και είναι κλεισμένο. Έβγαλε δύο εξαιρετικέ ασίστη. Μία μάλιστα πήγε σε ε, καλάθι και του. Η, μία, η πρώτη πήγε σε καλάθι και του Βεζέγκοφ και η δεύτερη σε τρίποδο του Λαρετζάκη. Δηλαδή αυτό το inside out παιχνίδι του Ολυμπιακού το οποίο με άξονα τον φάλ λειτουργούσε πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός φτάνει στο 44-35 στο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο λογικό ήταν η Ζάγκυρης να βγάλει μια αντίδραση, Όντω μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, κάνει ένα μικρό σερί, όμως με καλάθια των Βεζέγκοφ και Γόκαπ, ο οποίο Γόκαπ ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα, έτρεξε στην την ομάδα του Ολυμπιακού σε κάθε ευκαιρία. Ο Γόκαπ έχει αυτή το, το πολύ... Ε, θετικό, δηλαδή αμέσω με το που πάρει την μπάλα το πρώτο πράγμα είναι να σηκώσει το κεφάλι και να τρέξει την, να προσπαθήσει να, βρει, να δει αν μπορεί να τρέξει την ομάδα αυτό λοιπόν ε, το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός πήρε ξανά μια διαφορά 6 πόντων ο Μπαζδέκης ήταν ο μοναδικό, ο οποίο προκαλούσε προβλήματα στον Ολυμπιακό ε, γιατί ήταν σε καλή βραδιά αλλά όσο περνούσε η μπάλα στον φάλ ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα. Δεν είχε πολύ μεγάλο προβάδισμα, αλλά είχε το προβάδισμα. Ένα καλάθι και φάουλ του φάλ. κρατάει η άμυνα του Ολυμπιακού το προβάδισμα. Μπαίνει ο, ο Κάναν μέσα και εκεί είδα λίγο, τον είδα λίγο να στραβώνει γιατί ο Κάναν ήταν εκτό κλίματο σήμερα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν τον άφησε ο Μπαρτζόκα να παίξει πάρα πολύ. Και με το που έκανε ένα-δύο λάθη στην επίθεση ο Ολυμπιακό, περνώντα με την μπάλα να περνάει από τα χέρια του Κάναν, αμέσω τον έβγαλε και έβαλε το Σλούκα. Και μάλιστα πιάνει η κάμερα τον Κάναν που δυσανασχετεί που τον, τον κάνει αμέσω αλλαγή. Αλλά δεν είναι έγινε κάτι άλλο παραπέρα. Πήγε και κάτι στον πάγκο χωρί να μιλήσει. Ε, άλλη μια εξαιρετική πάσα του Φαλ για το φινάλε τη τρίτη περίοδου, η οποία κλείνει με ένα τρίποδο του Πίτερ, το πρώτο του τρίποντο για να πάει η διαφορά στο συν 11. 67-56. Η περίοδος τελειώνει 67-58 με ένα καλάθι των Λιθουάνων. 8-10 τα λάθη εκείνη τη στιγμή για την, ε, ε, για την Ολυμπιακό που είχε έκανε ξα, ξαναλέω 5 στην πρώτη περίοδο και 3 στις υπόλοιπε 2 για να καταλάβετε την τεράστια διαφορά που είχε στην απόδοσή του. Τέταρτη περίοδος και τελευταία, ο Ολυμπιακό μπαίνει με, το, με, τη διαφορά των 9 ε, πόντων στο παιχνίδι. Ο Λαρετζάκη ξανά στο παιχνίδι, ο Μπολομπόη ξανά στο παιχνίδι. Προσπάθησε να παίξει το ίδιο παιχνίδι με τον Μπολομπόη ο Μπαρτζόκα, αλλά ο Μπολομπόη δεν ανταποκρίθηκε ιδιαίτερα, διότι δεν έχει το ύψο και το εκτόπισμα του φαλ. Ο Σλούκα ο Σλούκας του πέταγε απλά την μπάλα ψηλά και έπαιρνε ο φαλ πάνω από του Λιθουανού. Ε, κάνει πέντε φάουλο μπλακ μέσα σε δευτερόλεπτα έπαιξε ένα λεπτό. Την πρώτη φορά που μπήκε έπαιξε ένα λεπτό και έκανε δύο φάουλ και μετά πώ ξαφνικά έφαγε μια τεχνική. Δεν, δεν ξέρω τι έγινε. Ξαφνικά βρίσκεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να έχει κάνει πέντε φάουλ. Κανένα δεν κατάλαβε πότε μπήκε, πότε βγήκε ο Μπλακ. Εν πάση περιπτώσει, 6 και 20 πριν την λήξη τη περίοδου, ο Μπολομπόη κάθεται στον πάγκο και ξαναμπαίνει ο Φαλ. Γιατί, γιατί το παιχνίδι αρχίζει να πηγαίνει προ το τέλο και ο Ολυμπιακό δεν έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Στα 5 λεπτά η διαφορά είναι στου 5 ποντους 72 72-67. Όμω το παιχνίδι κάθεται στου 5 πόντους μέχρι και το 3 και 20. Στο 3 και 20 κάνει ένα μπάμ ο Ολυμπιακό και πατάει τον γκάζι ο Ολυμπιακό και εκεί είναι που καθαρίζει το ματ. Είναι δύο φάσει. Στο 3 και 20 είναι ένα καλάθι κεφάλαιο του Βεζένκοφ και στα καπάκια αμέσω επόμενη. Κατεβασιά που λένε της Ζάλγυρης, κλέψιμο πάσα του euh, Λαρετζάκη στον Μακίσικ, ο οποίος ανεβάζει και πάλι τη διαφορά στο 81-70. Και εκεί το παιχνίδι τελειώνει ουσιαστικά. Ε, το παιχνίδι τελειώνει, δεν κάνει κάποιος χειρονομία ότι τελειώνει. Την χειρονομία ότι τελειώνει την έκανε στο 1-30 ο Λαρετζάκη με ένα τρίπο από τη γωνία που έγραψε το 85-73 και εκεί κάνει ένα έτσι. Και δείχνει ότι τελειώνει γιατί όντω είχε τελειώσει. Τελειώνει το παιχνίδι 90-80. Ο Ολυμπιακό επικράτησε σε ένα παιχνίδι στο οποίο πραγματικά χρειαζόταν προσοχή. Η Ζάλγκη είναι μια καλή ομάδα, αλλά έχει πάρα πάρα πολλά. Τρύπε. Ε, τρύπε στο ρόστερ τη όταν τις πήγαν κάποια σουτ έδειξε απειλητική αλλά πώς θα σου τα βάλεις πώς σου τα βάλεις. ακόμα και απέναντι σε αυτή, σε αυτή, την άμυνα που επέλεξε ο Μπαρτζόκας δεν φοβήθηκε δεν, δεν, τον είδα πουθενά να φοβάται τον Ολυμπιακό ούτε και τον Μπαρτζόκα τον είδα πουθενά να ανησυχεί αυτό ήταν ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από το πρώτο αυτό με στη Βαρκελόνη διότι εδώ στο πρώτο παιχνίδι ο Φαλ μπήκε στο παιχνίδι και στη συνέχεια Είδε ο Μπαρτζόκα ότι δεν τραβάει και έμεινε στον πάγκο. Και είδατε ότι ο Πολομπόη ε, βγήκε από, την, από τον πάγκο και έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε μια μεγάλη νίκη. Τώρα το παιχνίδι ήταν το παιχνίδι φτιαγμένο για τον ε, Φαλ. Και ο Πολομπόη ήταν... δεν, δεν φάνηκε καθόλου σήμερα γιατί χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα. Ο Φάλ ήταν μεγάλο πρωταγωνιστή σήμερα. Αυτό, αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το, το υπέρ του Ολυμπιακού. Μπορεί να παίξει όλου του αντιπάλου γιατί έχει διάφορα σχήματα και έχει πολύ μεγάλο βάθο πάγκου. Ε, αν ο Ολυμπιακό έπαιζε σε, στον κόσμο του μπροστά, νομίζω ότι θα είχε τελειώσει το παιχνίδι πιο νωρί και δεν νομίζω βασικά να είχε κάνει και τόσο κακή πρώτη περίοδο. Νομίζω ότι θα είχε τελειώσει το παιχνίδι πιο νωρί, θα είχε κερδίσει πιο άνετα. Αλλά και πάλι. Δεν φάνηκε πουθενά, σε κανένα σημείο, να πανικοβάλλεται ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ ψύχρεμος. Τι να πω. Καθάρισε ένα πολύ ε, περίεργο μάτς και τώρα πάει να παίξει δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας στα οποία θα δοκιμαστεί ε, όλο το, όλη το, το ρόστερ. Θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ για να μπορέσει να κρατηθεί σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι έχει όλα τα φόντα. Πάμε να δούμε και λίγο τα στατιστικά. Εδώ είμαι θα. Λοιπόν, τι έχουμε. Καταρχά να πω ότι τελείωσε ο Ολυμπιακό με 13 λάθη. Όλο το match 11 είχε η ε, συγγνώμη, με 11 λάθη ο Ολυμπιακό, 13 έχει Ζάλγκερ. 11 λάθη. Έκανε 5 στην πρώτη περίοδο και 6 στα επόμενε 3. Για να καταλάβετε πόσο πολύ έσφιξε ο Ολυμπιακό και συγκεντρώθηκε. Μπήκε στο κλίμα του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, εάν πάμε στο box score, θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα για την εμφάνιση του Σάσα. Βεζέγκοφ. Έτσι δεν, δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι να περάσει. Λοιπόν, ο Σάσα Βεζέγκοφ, ο οποίο έπαιξε 36-36,5 λεπτά σήμερα και είχε 23 πόντου με 6 στα 10 σου 2 πόντων, 2 στα 4 τρίποντα και 5 στι 6 βολές Ενώ μάζεψε και 14 rebound. 23 πόντου, 14 rebound και μόλι 2 λάθη από τον Σάσα Βεζέγκοφ που είχε PIR. performance Uh, rating 37 37 Εκπληκτικός Σάσα Βεζέγκοφ Και κάθε φορά που λέω Που μιλάω για τον Σάσα Βεζέγκοφ Θυμάμαι τη δήλωση Που έκανε ότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε Σοβαρά για να τον Εντάξει στην Εθνική Ελλάδος να μην πω καμιά βαριά κουβέντα τώρα. Λοιπόν, ο εξαιρετικό λοιπόν Σάσα ήταν ο μακράν ο player of the game και από εκεί και πέρα βέβαια αν ρίξετε μία ματιά στι στις επιδόσεις του Φαλ ο Φαλ τελείωσε με 16 πόντους με 6-9 προσπάθειες 2 πόντων 4-4 βολές και είχε και 5 rebound ένα μόλις λάθος και 20 22 πι αι έχει ο Κώστας Λούκας με 15 πόντους και 6 ασίστ πολύ καλός και ο Γόκαπ με 10 πόντους 10, ε, συγγνώμη που είναι ο Λαρτζάκης που είσαι ρε Γιαννούλη 15 πόντους ο Γιαννούλης ο οποίος είχε 3 στα 5 τρίποντα και α, έκανε μόλις ένα λάθος βλέπετε ότι είχε 1, 2, 3 4, 5 πέχτες με διψήφιο αριθμό πόντων ο Ολυμπιακός σήμερα αυτό σημαίνει να έχεις μια ομάδα η οποία έχει βαθος Και Ο Αϊζάι Κάναν έπαιξε 12 λεπτά, άποντος. 6 πόντους είχε μόνο ο Αλέκ Πίτερς. Ο Μπολομπόι 0. 10 λεπτά, 11 λεπτά έπαιξε 0 πόντους. Δεν, δεν τον νοιάζει τον Μπαρτζόκα. Δεν, δεν τον νοιάζει γιατί αν δεν παίξει ο ένας θα παίξει ο άλλος. Αυτό είναι το θέμα όλο. Πάμε μέσα. Αυτό είναι το θέμα με τον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι που στο, σε βάθο χρόνου στην Euroleague θα κάνει τη διαφορά. Το ρόστερ. Το βάθο του πάγκου. Η ποιότητα. Έχει του παίκτε ο Μπαρτσόκα για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα βρει μπροστά του. Οποιαδήποτε ομάδα. Και τη Μονακό και την Εφέ. Δεν ξέρω αν διαβάσατε για το σκάνδαλο με το με τη σφαγή τη ΕΦΕΣ. Έτσι, δεν ξέρω αν το είδατε. Θα το είδατε προφανώ. Όλοι οι φίλοι τη Γιώργη θα είδατε τι έγινε στο παιχνίδι τη Μονακό με την ΕΦΕΣ. Θα τα πούμε σε άλλη φάση αυτά. Λοιπόν, ε, αυτό ο Ολυμπιακό βγαίνει τώρα. Έχει ένα παιχνίδι σε, στην Κυριακή, νομίζω. Και μετά πάει να παίξει δύο εκτό έδρα. Και θα επιστρέψει πλέον με τον κόσμο του στο ΣΕΦ. Ε, θα κάνει κάποιε ήττε. Μπορεί να χάσει κάποια απάντηση. Εντάξει, δεν, 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 αλλάζει τίποτα αυτό, σε αυτό. Δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι στην εικόνα που έχει αυτό εδώ ο Ολυμπιακό. Αυτό εδώ ο Ολυμπιακό είναι χτισμένο για να πάει ψηλά. Και πιστεύω ότι θα πάει ψηλά. Αυτά λοιπόν ε, για του οπαδού του Ολυμπιακού. Καλό κουράγιο την ερχόμενη εβδομάδα που έχετε τα δύο εκτό έδρα. Αλλά έχετε εμπιστοσύνη στην ομάδα σα. Έχει την ποιότητα να ανταπεξέλθει. Χαιρετώ.